Πάσης, θα ήθελα να σα ενημερώσω για τα συνολικά στατιστικά στοιχεία αυτών των 42 ημερών που αφορούν στην εξάπλωση του ιού. Συνολικά είχαμε 2.626 κρούσματα. Από αυτά, 1.040 είναι αυτή τη στιγμή ενεργά, 330 νοσηλεύονται, 710 αναρώνουν κατοίκων. Από τα υπόλοιπα 1.586 μη ενεργά κρούσματα, 497 συνάνθρωποι μας νοσηλεύτηκαν και πήραν εξιτήριο, 945 ανάρρωσαν κατοίκων και δυστυχώς 144 δεν τα κατάφεραν. Σε σχέση με τη γεωγραφία των κρουσμάτων, από τα 2.626 κρούσματα, 1.496, δηλαδή ποσοστό 55,9% ήταν στην Αττική. 237 ήταν σε δομές φιλοξενίας ή οικισμούς ειδικών ομάδων πληθυσμού. 198 ήταν στην κεντρική Μακεδονία, 160 στη δυτική Μακεδονία, 125 σε πλωτά μέσα, 94 στην δυτική Ελλάδα, 93 στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη και λιγότερα στις υπόλοιπες περιφέρειες. Σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων, νομών, κανένα κρούσμα δεν υπήρχε στην Ευρυτανία, στη Λακωνία και στη Φωκίδα. Τα περισσότερα κρούσματα είχαν η Καστοριά 85, η Κοζάνη 71, η Ξάνθη 52, η Λάρισα 50 και η Λία 48. Στην πρώτη δεκαπεντάδα των Δήμων που είχαν κρούσματα, πρώτος είναι ο Δήμος Αθηναίων με 314, η Κηφισιά με 116, η Θεσσαλονίκη με 85, η Καστοριά με 79, ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού με 73, ο Δήμος Πειραιά με 59, ο Δήμος Χαλανδρίου με 52, ο Δήμος Γλυφάδας με 49, ο Δήμος Περιστερίου με 46, ο Δήμος Λαρισαίων με 42, Πατρέων με 38, Νέας Μύρης με 37, Αμαρουσίου 36, Νέας Ιωνίας 35, Ξάνθης 34 και Ορδέας 31. Από αυτούς τους Δήμους, 7, Ήτη, η Κηφισιά, η Καστοριά, η Φιλοθέη Ψυχικό, το Χαλάνδρι, η Ξάνθη, η Ορδέα και η Νέα Ιωνία Αττική παρουσιάζουν έντονο επιδημιολογικό ενδιαφέρον λόγω ιδιομορφία τη τοπική διασπορά και τη σχέση του αριθμού των κρουσμάτων με τον αριθμό του πραγματικού γενικού πληθυσμού του Δήμου. <Κι> Κλείνοντα αυτή την τελευταία ενημέρωσή μου, αυτή τη πρώτη φάση, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου εκείνου που έξω από το σπίτι δώσαμε μια μεγάλη μάχη για όλου του συμπολίτε μα που έμειναν στο σπίτι.